Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ενημερωτική εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Απόψε το βράδυ, σας έχω ενημερώσει ήδη από τη ροή του Δελτίου, έχει φιλοξενούμενο τον κύριο Γιώργο Καλούδη. Δεν χρειάζεται πολλές στάσεις ο Γιώργος Καλούδης. Είναι ένα από τα πλέον γνωστά πρόσωπα της τοπικής πολιτικής μας σκηνής και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει και το σώμα, το επαγγελματικό, το οποίο είναι μέλος, από την σημαντική θέση του Προέδρου του Σώματος, που είναι ο Δικηγορικός Συλλόγος Κέρκυρας. Είναι μαζί μας εδώ για να κάνουμε μια συζήτηση. Καλησπέρα κύριε Καλούδη. Καλησπέρα. Πολλά. Καλό μήνα. Καλό μήνα να έχουμε. Για όλα αυτά τα οποία συνθέτουν ένα πολιτικο-κοινωνικό βίο και κακά τα ψέματα, ο κύριος Καλούδης, παρά το γεγονός ότι δεν κατέφερε να επανεκλεγεί πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Κέρκυρας, με μια διαφορά από τον κύριο Γιάννη Κοντό 2 ψήφων, ωστόσο, μετά από την κρίσιμη αυτή αναμέτρηση, έχει δικαιωθεί σε ένα θέμα το οποίο έχει κάνει σημαία στην πραγματικότητα της δικαιοσύνης της Κέρκυρας, στην περίπτωση των χαμένων δικογραφιών, με εκείνη την φοβερή πια απόφαση της ολομέλειας των δικαστών του Αρείου Πάγου, 47 δικαστών, συν τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που έθεσαν εκτός δικαστικού σώματος, πέραν της όποιας ποινικής εξέλιξη έχει υπόθεση, την πρώην εισαγγελέα Κέρκυρας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ σας πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, είχαμε κάνει και τότε και μια τηλεφωνική όταν έγινε το θέμα, που πήρε πανελλαδική διάσταση. Εκ των υστέρων, θα ήθελα, επειδή έχουν περάσει πολλές μέρες, είχαμε και τις Άγιες Μέρες του Πάσχα, φαντάζομαι ότι δώσατε και πήρατε το φιλί της αγάπης, το αναστάσιμο φιλί. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Αλίμονο αυτό. Θέλω να μου πείτε, εάν αυτή η υπόθεση με τις χαμένες οικογραφίες εκτιμάται και λόγω της τακτικής ανάκρισης που εξελίσσεται και από ειδικό εφέτη ανακριτή, ότι έχει συνέχεια και εσείς περιμένετε και άλλα δεδομένα τα οποία η κοινωνία και να πληροφορηθεί πρέπει και η δικαιοσύνη να αντιμετωπίσει πρέπει. Θέλω να σας πω ότι αυτό είναι τραγικό και δεν έχει όμοια περίπτωση σε όλη την Ελλάδα. Κι άλλος υπήρξε κι άλλη διαφθορά στην Κέρκυρα με ένα εισαγγελέα ονόματι Δράκο. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί ξαναυπήρξε τέτοιο θέμα. Είχε δικαστεί ο κύριος Δράκος? Είχε, όχι, δεν είχε τεθεί το σώματος. Πρόλαβε. Πρόλαβε και παραιτήθηκε. Ναι, δεν είχε όμως. Από τη ζωή. Τεθεί εκτός δικαστικού σώματος. Όχι, όχι. Αλλά τέτοια και περίπτωση. Τώρα η έμνηστος έχει φύγει από τη ζωή, δεν μπορεί να περάσει το όνομά του. Τον εαυτό είναι του. Πολλά χρόνια πάντως. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, εγώ τα θυμάμαι πολύ καλύτερα από τον καθένα, πρέπει να σας πω. Έτσι. Με εκπλήσετε. Τα θυμάμαι καλύτερα από τον καθένα, διότι έχω ζήσει ιστορίες και καταστάσεις. Η Κέρκυρα είναι ένα μέρος. Έχω ζήσει ιστορίες και καταστάσεις. Και το θυμάστε. Όταν έγραψα πολύ πρόσφατα για εκείνους οι οποίοι υμνούσαν ένα μαέστρο μιας φιλαρμονικής που απομπεύτηκε το θάνατό του. Τους είπα ότι είχε δικαστεί σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό και είχε καταδικαστεί. Και η πρώτη ιστορία από την οποία είχε καθαρίσει ήταν αυτή που υπήρχε στα χέρια του τότε εισαγγελέα που αναφέρεται το όνομά του. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι γνωστά. Σήμερα έχουμε όμως ένα δεδομένο. Και αυτό το δεδομένο είναι ποιο? Ότι εσείς στην πολιτικοκοινωνική και επιστημονική σας θεώρηση που δεχτήκατε και απειλές και συκοφαντίες. Και απειλές κατά τη ζωή μου. Ναι. Και πρέπει να σας πω ότι όταν εσείς το είχατε αναδείξει τις πρώτες μέρες ένα θέμα, είχα ρωτήσει και πολύ γνωστούς δικηγόρους, συναδέλφους σας. Και μου έλεγαν αστιότητες. Αστιότητες. Και αυτές οι αστιότητες που είχαν πει διακεκριμένοι νομικοί, τελικά απεδείχθη στην πορεία του χρόνου ότι δεν ήταν αστιότητες. Ήταν μια εξαιρετικά σοβαρή, προκλητική και κάτι παραπάνω υπόθεση. Και λέω, διότι εσείς έχετε βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο. Ωραία, κάνω μηνυτήρια αναφορά εγώ. Είτε είμαι ελληνικό δημόσιο διεκδικώντας χαμένα από φόρους και ΦΠΑ κτλ. Είτε εγώ κατά του Γιώργου Καλούδη. Και ο εισαγγελέας για λόγους προσωπικής αμέλειας, θέλω να πιστεύω την πιο επίκη εκδοχή για την πρώην εισαγγελέα της Κέρκυρας, το βάζει εκεί και το χώνει. Δεν την απορρίπτει ως ανυπόστατη μήνυση. Την αφήνει να είναι ενεργή, αλλά την καταχωνιάζει. Εγώ, ο δικηγόρος του μηνυτή, δεν πρέπει να κυνηγήσω την εξέλιξη της υπόθεσης?
Όχι πάντα, εξαρτάται αν ο πελάτης εντολίας πληρώνει, εξαρτάται αν έχει ενδιαφέρον το ελληνικό δημόσιο ή όχι. Είναι μια λυσίδα η οποία... Ναι, αλλά το ελληνικό δημόσιο για θέματα φοροδιαφυγής δεν έχει ενδιαφέρον. Θα έπρεπε να έχει ενδιαφέρον. Θα έπρεπε, αλλά αν... τελικά το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή αυτή η ιστορία, τι θέλω να πω, αυτή η ιστορία μήπως είναι αποκαλυπτική για πολλά πράγματα. Φυσικά είναι αποκαλυπτική. Δηλαδή σε ένα κύκλο έρευνας που κάνει η δικαιοσύνη. Είναι... Υπό αυτή την έννοια θέτω το ερώτημα. Είναι μια λυσίδα όλα αυτά. Είναι μια λυσίδα και θέλω να σας πω το εξής. Ελιδωρήθηκα, συκοφαντήθηκα, δέχθηκα πιέσεις. Έχω χύσει αίμα, όχι υδρότα για την αλήθεια. Διότι δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιες σάπιες καταστάσεις στον χώρο της δικαιοσύνης. Και ειδικά σε μια εισαγγελία που πρέπει να είναι σε μια γυάλα. Ορατή από τους πάντες. Ο εισαγγελέας Άριου Πάγου, Βασίλειος Πλειώτας, είπε αγορεύοντας στην 47μιλή ολομέλεια του Άριου Πάγου ότι είναι μοναδικό το θέμα αυτό. Όπως είχα πει εγώ στην αρχή. Και έβγαλε και ανακοίνωση η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Ναι, ότι είναι... Και είπε ότι είναι, δεν υπερασπίστηκε την αποπευθύνσα και είπε, αλλά μην συγχαίρετε την εικόνα της δικαιοσύνης, είναι μοναδικό φαινόμενο. Ναι, είναι ένα μοναδικό. Εδώ πέρα όμως υπήρξαν υπερασπιστές της κατάστασης, της άπειας αυτής και οι οποίοι ήθελαν και κάποιοι συνεχίζουν να θέλουν να συγκαλυφθεί σε όλη την έκτασή της. Πώς μπορεί να συγκαλυφθεί αυτό το πράγμα μετά την απόφαση δηλαδή της υπάρχουν πολλοί τρόποι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Και θέλω να σας πω το εξής. Τότε αν υπάρχουν τρόποι να συγκαλύπτονται τέτοιες... Υπάρχουν τεχνικές. Τότε δεν μιλάμε για δημοκρατία. Μα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Τότε μιλάμε για μπανανία. Θέλω να σας πω οι επιθέσεις που δέχτηκα από τον κύριο Γιάννη Βραδύ, από τον κύριο Γιώργο Κάρη. Μην αναφέρετε ονόματα. Να σας πω, από τον. Σε δύσκολη θέση. Από τον κύριο Κοντό. Είναι άνθρωποι, μα είναι άνθρωποι του οποίου και εγώ. Εγώ του προκαλώ σε ένα διάλογο δημόσιο. Εντάξει τώρα. Εγώ του προκαλώ σε ένα δημόσιο διάλογο. Κύριε Καλούδη τώρα. Επί τη ουσία έχετε δικαιωθεί. Εγώ να σας πω. Το αν κάποιο συνάδελφό σα είχε δισταγμού, είχε προσωπικού συναισθηματισμού, είχε μειωμένη αντίληψη του μεγέθου όλη τη υπόθεση. Δεν κρίνει το γεγονός. Το γεγονός το έκρινε η δική σας στάση αποκαλυπτική και επίσης η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Μείνετε σε αυτό. Εγώ μαζί σας, αλλά μείνετε σε αυτό. Αυτή τώρα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε όλο το δάσος. Ξέρουμε ένα ή δύο δέντρα. Εγώ θέτω ερωτήματα. Υπό αυτή την έννοια. Ναι, να σας πω και εγώ τα ερωτήματα που θέτω. Και τα έχω ήδη θέσει δηλαδή. Πρώτον, πόσες δικογραφίες παρεγράφησαν. Τώρα ο Άριος Πάγος έκρινε 153 οριστικά εξαφανισμένες. Ή στη φωτιά, ή στη θάλασσα, ή οπουδήποτε αλλού. Ο Άριος Πάγος έκρινε επίσης ότι δεν τηρούνται το βιβλίο παρακολούθησης της πορείας των δικογραφιών. Επίσης πρέπει να σας πω, επειδή είπατε γιατί δεν το παρακολουθούσαν οι μηνυτές. Εδώ στην ουσία αποπέμφθηκε, εκδιώχθηκε η τότε εισαγγελέας Εφετών Χριστούλη, η οποία ζήτησε την πορεία τριών καθυστερούμενων δικογραφιών και ξεσηκώθηκε αντάρτικο εναντίον της και τελικά κατάφεραν και την εκδίωξαν επειδή ζήτησε την πορεία των υποθέσεων. Πόσο περισσότερο ένας απλός πολίτης. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν πόσες ποινικές δικογραφίες που αφορούν κακουργήματα παρεγράφησαν. Πόσες ποινικές δικογραφίες που αφορούν πλημελήματα. Πόσα είναι τα οικονομικά εγκλήματα σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. Εγώ με βάση τη δημοσιογραφική έρευνα έχω μια εικόνα σε 500 από τις αναζητούμενες δικογραφίες και υπάρχει σειρά κακουργηματικών υποθέσεων ανάμεσα σε αυτές ως κατηγορητήριο. Επομένως είναι σοβαρότατη υπόθεση. Πάρα πολύ. Αλλά σοβαρή. Όσο ξέρω και ξέρετε έχει δρόμο μπροστά της στη νομική διελεύκανσή της. Η διερεύνησή της. Έτσι δεν είναι. Ναι. Αυτό που είχαμε τώρα ήταν η απόφαση του Αρείου Πάγου σε διοικητικό επίπεδο. Δηλαδή. Πειθαρχικό, ναι. Πειθαρχικό-διοικητικό. Έθεσε εκτός δικαστικού σώματος και μάλιστα δεν της άφησε και περιθώριο να πάει σε μια θέση στο δημόσιο τομέα, την πρώην εισαγγελέα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει η διερεύνηση της υπόθεσης από την τακτική δικαιοσύνη για τα κατηγορητήρια τα οποία υπάρχουν. Δηλαδή. Την αίθουσα θα κριθούν πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή πολλά πράγματα κρίνονται πάντα στην ανάκριση ή στην προανάκριση ή στην προκαταρκτική διαδικασία. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές ότι η θέση ενός εισαγγελέα προϊστάμενου, μια εισαγγελίας πρωτοδικών, είναι τρομακτική εξουσία.
διότι κινεί την ποινική δίωξη, μπορεί να θέσει μια δικογραφία σχεδόν ανεξέλεκτα στο αρχείο, ανάλογα με το, την αγαθή ή όχι προαίρεσή του, μπορεί να την εμπλουτίσει, εάν θέλει δηλαδή την αποκατάσταση της αλήθειας, με μάρτυρες, να προτείνει μάρτυρες. Εάν θέλει να τη θάψει, δεν βάζει μάρτυρες και αυτόπτες μάρτυρες. Πολλά μπορούν να γίνουν. Λοιπόν, και σας μιλάω με λόγου γνώση. Δεν είμαι άπειρος δικηγόρος. Ξέρω πάρα πολλά και ξέρω πάρα πολλά και για αυτή την υπόθεση. Ωραία. Τα αφήνουμε με μία ανατελεία. Θεωρώ όμως, γιατί εγώ έκανα προτάσεις και στην ηγεσία του Άριου Πάγου πριν από 4 εβδομάδες, γραπτές, ότι πρέπει η πορεία των υποθέσεων να πηγαίνει στη διάβια. Δηλαδή, μου κάνει μήνυση Ζηνιάτη κατά καλούδι. Ναι. Πρέπει να είναι στη διάβια. Πού βρίσκεται, για να μπορεί να παρακολουθεί. Πρέπει να είναι στη διάβια, για να μπορεί να παρακολουθείτε. Και από όλους. Δηλαδή η μηνυτήρια αναφορά να υπάρχει δεν είναι προσωπικό δεδομένο. Η τι προσωπικό αναφορά, δεδομένο είναι. Το στοιχείο της δικογραφίας, τα δεδομένα της δικογραφίας είναι απόρριτα, έτσι. Αλλά να λέει η μηνυτήρια αναφορά. Αβουμού. Αριθμός. Αριθμό βιβλίου μηνύσεων. Πού βρίσκεται. Και η εξέλιξη. Φτάνει. Πού βρίσκεται, ναι. Ο αριθμός βιβλίου μηνύσεως μαζί με την ημερομηνία. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, γιατί έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ώστε να δει. Πού βρίσκεται. Μου, αν έχει περάσει η μήνυση του Ζηνιάτη κατά του Καλούδη και όχι του Καλούδη κατά του Ζηνιάτη, παρά το γεγονός ότι η πρώτη είναι αρχαιότερη ως μήνυση εδώ και 5 χρόνια, κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Και δεν έχει τεθεί στο αρχείο ως ανυπόστατη. Διότι έχει και αυτό το περιθώριο ο τακτικός ανακριτής. Επίσης, και ο εισαγγελέας. Δηλαδή, αν πάω εγώ και πω ότι ο κύριος Καλούδης, του κάνω μήνυση ότι με προσέβαλε επειδή τον είχα στην εκπομπή και μου κλείνει το μάτι συνέχεια. Θα γελάσω ο εισαγγελέας και θα τη βάλει στο αρχείο, έτσι δεν είναι. Έχει το περιθώριο αυτό του να κρίνει αν υφίσταται ζήτημα νομικής διερεύνησης με ανακριτική διαδικασία ή δεν υφίσταται. Έχει τεράστια εξουσία ένας εισαγγελέας. Ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Φεύγουμε από αυτό τώρα. Μόνο 10 δευτερόλεπτα. Καταθέσατε μία πρόταση, ενδιαφέρουσα. Ναι. Διάβια. Σύστημα διάβια στον χώρο τη δικαιοσύνη. Και να σας πω και την παρατήρηση που είναι κατά συνέπεια και κατεύθυνση της Ολομέλειας Άριου Πάγου προς την ανάκριση. Διερωτήθηκε, αλλά ήταν με σαφήνεια, ο εισαγγελέας Άριου Πάγου Βασίλειος Πλειώτας, ποιοι κράτησαν την εισαγγελία 18 χρόνια στην Κέρκυρα. Ναι, το ξέρω αυτό. Είναι στο κείμενο της απόφασης. Βεβαίως. Να σας πω τώρα κάτι. Και ποιοι ήθελαν να ξαναγυρίσει. Και κάποιοι αγωνίστηκαν πολύ να ξαναγυρίσει στην Κέρκυρα, αν ήταν γνωστό ότι είχαν χαθεί 502. Πάμε. Άρα υπάρχει μια σάπια κατάσταση. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα έτσι, να βάλουμε το χέρι πάνω στο βαγγέλιο. Και να πάμε με τα δάχτυλα επί των τύπων των ύλων, όπως λέει η Ευαγγελική Ρήση. Διότι τώρα πια έχετε μια διαδρομή πολιτική και κοινωνική, έχετε και μεγάλα. Εσείς τώρα έχετε βρει το ελιξίριο της νεότητας, έχετε και μικρά και μεγάλα παιδιά. Έτσι δεν είναι, λοιπόν. Και το χαίρομαι αυτό. Σας έχω και παράδειγμα σε αυτό, πρέπει να πω. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά. Αλλά ξέρετε ότι το ελιξίριο της νεότητας, ναι, είναι ένα και μοναδικό. Η καλή καρδιά. Ναι, ναι. Εγώ κάνω delete. Ναι. Μπορεί να συγκρούμε, δεν τα κρατάω μέσα μου. Λοιπόν, πάμε τώρα να. Αλλά η καλή καρδιά. Και η θετική σκέψη. Επειδή στην κοινωνία της Κέρκυρας είστε συνδεδεμένος με μια μαχητική ομάδα η οποία ηγήθηκε των τοπικών υποθέσεων του ΠΑΣΟΚ για πολλά χρόνια. Και όταν και το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα με τον Ανδρέα Παπανδρέου ήταν κρατούσα πολιτική κατάσταση. Πέραν της εμπλοκής σας στην αυτοδιοίκηση. Έβαλε αυτό το κόμμα και στη συνέχεια το σύνολο του πολιτικού κόσμου τα πράγματα σε μια ουσιαστική βάση ενίσχυση του δημοκρατικού πολιτεύματος και να γίνω πιο σαφής. Μπορεί να πολιτεύεται ο χτινίατος. Προσέξτε. Βεβαίως ναι. Αλλά να παραιτηθεί. Ο αστικτινίατρος, δηλαδή ο έχων θεσμικό ρόλο στο κοινωνικό γίγνεσθε και έχει τη σφραγίδα του συστήμα, μιας από τις εκδοχές του συστήματος δημόσιας υγείας. Μπορεί να πολιτεύεται. Και είναι ένα ερώτημα. Μπορεί να πολιτεύεται ο αστιφύλακας ο οποίος έχει θεσμικό ρόλο στο κρίσιμο κομμάτι, ξέρω εγώ, των αλλοδαπών. Μπορεί να πολιτεύεται ο διευθυντής μιας υπηρεσίας με κρίσιμο ρόλο στην έκδοση των αδειών της πολεοδομίας.
αυτά τα θέματα δεν τα άγγιξε. Ή μάλλον ενώ υπήρχαν απαγορεύσεις, τις άνοιξε το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Είναι ακριβές αυτό. Και ένα πολιτικό σύστημα, αυτό που αποτελεί στατικό στοιχείο πολλών κρίσιμων λεπτομεριών ποιότητας, δημοκρατίας, εντιμότητας και καθαρότητας στο πολιτικό σύστημα, δεν τα κουμπάει, δεν τα αγγίζει. Αυτά είναι από τα πολύ μεγάλα λάθη, μόνο ότι όποιον και αν ρωτήσετε τώρα, και εγώ ρωτάω πολύ κόσμο, ακόμα για το θέμα της πολύ κακής εμπλοκής της Ελλάδας στο θέμα του πολέμου με την Ουκρανία, θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά αυτό. Ναι, ναι. Όταν ρωτάω ανθρώπους που είναι από 40 και άνω, βέβαια που έχουν ζήσει τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Πάσοκ, ρώτησα τι θα κάνει ο Ανδρέας σήμερα. Ρώτησα προχτές ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Έξω από το ΝΑΤΟ, είπε. Το Πασόκ και ο Ανδρέας Παπανδρέου, πρώτα απ' όλα, εσείς το γνωρίσατε, ενδιαφερόνταν και νοιαζόταν για τον κόσμο. Ποτέ ο Ανδρέας δεν θα άφηνε, ποτέ, δεν θα γινόταν ποτέ να μην μπορεί το 70% του πληθυσμού να πληρώσει το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος όπως σήμερα. Ούτε το 1% δεν θα άφηνε. Να του κόβουν το ρεύμα. Ναι, αλλά ήταν λάτσι και στο Μαυράκι ο Μακαρίτης ο Ανδρέας Παπανδρέου. Θυμάστε την ιστορία με το Μαυράκι. Ναι, δεν το είπε έτσι, το βήμα το είπε περίπου έτσι. Ναι. Ναι. Δεν το είπε. Ελάτε τώρα. Μη μου κάνετε αγιαστούρες απόψε. Ο Παπανδρέου πήρε την Κεντρική Επιτροπή και την έκανε κρατικοδίαιτο σύστημα εξουσίας. Και αυτό ισχύει που λέτε. Μα τώρα είναι από τα αρνητικά. Τώρα, να σας πω κάτι. Τώρα όμως λέμε. Οι αγιαστούρες εκ των υστέρων. Εγώ, μα δεν σα διαφωνώ. Πρέπει να τα ραφινάρουμε. Ναι, αλλά ο Παπανδρέου ήταν αναμφισβήτητα μια ενδιαφέρουσα ενδιαφερόνταν προσωπικότητα. Έκανε εξωτερική πολιτική πολυδιάστατη, να σας πω εγώ. Τα υπέρ. Ναι. Δεν κάνω αγιαστούρες ποτέ. Αφού παραδέχθηκα αυτά που λέτε. Για τα οποία εγώ δεν αποφάσισα. Δεν είπα το είχαμε όμως πολυδιάστατη εξωτερική ούτε πολιτική. Ούτε εγώ τα σκεφτόμουν τότε. Όχι. Και ούτε ως ερωτήματα τα είχα θέσει. Εγώ θέλω τα είχα θέσει πω, όμως. Θέλω να πω ότι πια καθώς μεγαλώνουμε και βγάζουμε συμπεράσματα από την πολιτικοκοινωνική πραγματικότητα που μας αφορά και αφορά και τα παιδιά μας και αφορά και τις γενιές που ακολουθούν. Μήπως πρέπει πια να κοιταχτούμε στα μάτια και να μιλήσουμε για τα ζητήματα της ποιότητας δημοκρατίας ή τα ζητήματα τα οποία καθορίζουν αν έχουμε δημοκρατία ή φαυλοκρατία. Αυτό λέω κύριε Καλούδη μου. Και εγώ σας απαντώ και σας λέω. Ο Ανδρέας Παπανδρέου εννοιαζόταν για το λαό σε επίπεδο οικονομικής δημοκρατίας δηλαδή. Αναπτύχθηκε η μικρομεσαία τάξη. Είχε όλος ο κόσμος ψωμί, ναι, και 8 ώρες δυνατότητα διασκέδασης. Το μαύρο χρήμα έρεγε. Λιγότερο από τη ΡΕΗ τώρα μαύρο χρήμα. Έρεε. Ποτέ δεν έπαυσε να ρέει το μαύρο χρήμα. Αλλά λιγότερο μαύρο χρήμα από τη ΡΕΗ τώρα. Και υπήρχε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Έγιναν πολύ σοβαρά λάθη για τα οποία εγώ είχα εκφραστεί και τότε. Έχω άρθρα. Στο Κερκυραϊκό Βήμα για παράδειγμα. Έπρεπε να συνεχίσει να υπάρχει το ασυμβάστο που το διεύρυνε ο Καραμαλής και η Νέα Δημοκρατία με τους δημόσιους λειτουργούς. Εάν θέλεις να πολιτευτείς, πολιτεύσου. Αλλά θα ισχύει ό,τι με το στρατιωτικό. Παρετήσε και πολιτεύσου. Ακριβώς. Δεν μπορείς να είσαι αστυνομικός, ούτε η γυναίκα σου δεν πρέπει να πολιτεύεται. Ή παπάς, παπάς, ή ζευγάς, ζευγάς. Γιατί? Διότι έχεις ήδη μια μεγάλη εξουσία. Έχεις το δικαίωμα της φραγίδας και της υπογραφής. Είναι μεγάλη εξουσία. Ακριβώς. Είναι δημόσια εξουσία. Ακριβώς. Και ταυτόχρονα η κρίση σου επηρεάζει κρίσιμους τομείς της ζωής της κοινωνίας. Φυσικά. Αυτά λοιπόν, ή μήπως είναι οι νέες ορίζουσες της δημοκρατίας μας ή των διεκδικήσεων για την επανακατάκτηση της ποιότητας της δημοκρατίας. Μήπως αυτά πρέπει να μιλήσουμε. Και γι' αυτό. Δηλαδή πέραν, γιατί εγώ δεν ξέρω σήμερα αν υπάρχει αριστερός λόγος, σοσιαλιστικός λόγος ή νεοφιλελεύθερος λόγος. Εγώ έχω δει ότι οι πάντες ως εξουσία και ιδιαίτερα οι ομάδες και οι ελίτ της Αθήνας λειτουργούν με αποτέλεσμα να έχει οδηγηθεί η κοινωνία σε μια απαξιώπηση της πολιτικής. Έντιμοι άνθρωποι, σοβαροί άνθρωποι, δημοκρατικοί άνθρωποι να αναρωτιούνται και να λένε τι θα κάνω στις επόμενες εκλογές, να ψάχνονται με λίγα λόγια και να έχουμε και ένα μεγάλο κομμάτι της κρίσιμης μάζας της κοινωνίας της ελληνικής που λέγεται νέοι, να είναι και αυτοί αποστασιοποιημένοι από το πολιτικό γίγνεσθε. Αυτά δεν ξέρω κύριε Καλούδη. Διότι οι νέοι βλέπουν ότι είναι σύστημα και όχι πολιτεύμα. Εντάξει. Και προσέξτε. Και έχουμε οπαδούς και υπηκόους και δεν, ναι, παράγουμε πολίτες. Ναι. Ωραία. Αυτά.
Αυτά. Αντί να λένε, προσέξτε παρακαλώ πολύ, οι ίδιοι οι επαγγελματίες πολιτικοί λένε το, να διαφυλάξουμε το πολιτικό σύστημα. Σας το θυμίσω τα τελευταία 15 χρόνια. Ο Αβραμόπουλος έλεγε διαφορετικά. Η πολιτική τάξη, δηλαδή ότι είναι μια ξεχωριστή τάξη. Ναι. Το κύρος έλεγε της πολιτικής τάξεως. Σας το θυμίζω τώρα, έτσι. Σύστημα, άρα κύκλωμα. Ενώ έπρεπε να είναι πολίτευμα. Προσέξτε τη διαφορά. Αυτά που λέμε τώρα εμείς. Να σας δώσω το έλλειμμα δημοκρατίας. Ισχύει μόνο εκεί. Όχι. Πανεπιστημιακοί κοιτάζουν το παιδί τους πώς θα συνεχίσει. Στην ίδια πανεπιστημιακή έδρα. Πώς θα συνεχίσει το εγγόνι τους, πώς θα κάνουν δυναστεία. Πώς θα κάνουν δυναστεία τα δικηγόροι συνάδελφοί σας. Στα δικηγορικά τους γραφεία. Γιατροί, πώς θα συνεχίσουν με αυτή τη σκυνταλοδρομία την οικογενειακή. Αυτά τα ξέρουμε αυτά πια. Διότι ούτε ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση υπάρχουν. Εδώ, όταν υπάρχει χρήμα, τι ίσες ευκαιρίες. Όταν δεν υπάρχει παραγωγική, εκπαιδευτική, παιδαγωγική διαδικασία, τι ίσες ευκαιρίες. Δηλαδή, το ερώτημα παραμένει ακμαίο. Με ποιο τρόπο οι ορίζουσες της ποιότητας δημοκρατίας επαναπροσδιορίζονται, επανακαθορίζονται, επαναεπιδιώκονται από ένα πολιτικό και κοινωνικό δυναμικό. Που δεν έχει σημασία αν δηλώνει σοσιαλιστής, φιλελεύθερος ή νεοφιλελεύθερος. Το θέμα είναι αν είναι έντιμος. Και σε αυτό ψαχνόμαστε όλοι πια. Γιατί δεν υπάρχει ο καθορισμός και ο διαχωρισμός της δημόσιας εξουσίας από την κομματοκρατία. Και τα κόμματα πρέπει να αφήσουν το δημόσιο τομέα έξω από την χειραγώγηση και την εκμετάλλευση. Οι νέοι βλέπουν μια σειρά από θέματα. Και γι' αυτό έχουν συγχαθεί τα δημόσια πράγματα. Διότι καταλαβαίνουν πολύ καλά το πολιτικό σύστημα. Ενώ ξέρουν αυτό που τους λένε προεκλογικά, τι πολίτευμα. Άλλο πολιτικό σύστημα που εμπεριέχει την οικογενειοκρατία. Κοιτάξτε, έχουμε Γεώργιο Παπανδρέου Α, Γεώργιο Παπανδρέου Β. Και ενδιάμεσα Ανδρέα Παπανδρέου. Να ξεκινήσω από εκεί για να μην μου πείτε ότι μάδικος, γιατί δεν είμαι. Και ο μικρός, ναι. Ο Β' Ανδρέας. Έχουμε Κωνσταντίνο Καραμάλι Α, Κωνσταντίνο Καραμάλι Β, Κωνσταντίνο Καραμάλι Γ τώρα στην κυβέρνηση. Έχουμε Κωνσταντίνο. Εντάξει, αυτό λέμε. Μήπως τελικά όλα αυτά τα πράγματα. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, Ντόρα Μπακογιάννη, Κυριάκο Μητσοτάκη. Και έπεται και ο μικρός Μητσοτάκης. Έχουμε Γιώργο Γεννηματά, Άριστος. Αλλά είχαμε και φόβη γενικά. Και εγώ σας ερωτώ, εγώ, να κάνω ένα ερώτημα, μου επιτρέπετε. Ναι. Εάν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή και οποιονδήποτε άλλον τον έλεγαν Σπύρο Ζηνιάτη, ναι, θα εκλεγόταν ποτέ? Ίσως με δυσκολίες. Αν ήταν τόσο χαρισματικός όσο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με δυσκολίες θα εκλεγόταν. Λοιπόν, λέω το εξής. Μήπως όλα έχουν να κάνουν με την παιδεία. Κυβέρνηση ΑΚΕΛ, δηλαδή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κύπρου, στην Κύπρο, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρης Χριστόφιας, πούρος, καθαρός κομμουνιστής, ο Χαρλάμος στο σπίτι τον φιλοξενούσε. Και τι έκανε, παρακαλώ πολύ, στο χώρο της ανώτης εκπαίδευσης? Άνοιξε τις πόρτες για τη δημιουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πόσοι Έλληνες σπουδαστές αυτή τη στιγμή, Έλληνες, Ελλαδίτες, όπως λένε οι Κύπροι, σπουδάζουνε? 7.000 φοιτητές. Χιλιάδες. Πόσοι από τις χώρες της λεγόμενης Μέσης Ανατολής σπουδάζουν? Πάνω από 15.000. Τι κατάταξη έχει στη λίστα το ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Κύπρου? Γιατί είναι 5, δεν λέω ένα από αυτά. Υψηλότερη από ελληνικά πανεπιστήμια. Και εδώ λέμε όχι στην ιδιωτικοποίηση της ανώτατης παιδείας. Και βλέπεις κείμενα καθηγητών και με στοιχειώδη γνώση των ελληνικών τα κοκκινογράφεις. Σε ένα σύστημα που δεν μορφώνει, δεν παιδαγωγεί, οδηγεί σε ένα μιμητισμό και σε μια ευκολία πολλές φορές, ακόμη και για την απόκτηση του πτυχίου. Δηλαδή, μήπως τελικά το νέο σύνθημα, κύριε Καλούδη, είναι ρήξη με όλα. Αναζήτηση του πραγματικά προοδευτικού, του πραγματικά καινούριου και του ικανού να δώσει προοπτική σε όλους, φτωχούς και πλούσιους, αλλά στα πλαίσια μιας δημοκρατίας. Αυτό, εγώ δεν θα ήμουν αντίθετος με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια υπό μια αναγκαία προϋπόθεση. Να ενισχυθούν με χρήματα και διαδικασίες ενδυνάμωσης στα δημόσια πανεπιστήμια.
Όπως... Δεν το είχε απαγορεύσει κανείς αυτό. Όχι, αλλά φταίει το κράτος. Όπως και με τα κρατικά νοσοκομεία, με τα δημόσια νοσοκομεία, δεν τα έχει ενισχύσει με το αναγκαίο χρήσιμο, όπως μου πες στο δρόμο προχθές, γιατί εγώ κάνω πεζοδρόμιο πολύ. Ένας γιατρός. Θέλει λίγο πρόσοχη η λέξη, κάνω πεζοδρόμιο. Ε. Κάνω πεζοδρόμιο. Πάω, στο λιμάνι. Ένα στοιχείο αγοραίο. Ναι. Εξάλλου με είδατε σε πεζοδρόμιο σήμερα. Σήμερα ναι. Έτσι, αλλά σας είδαμε το γιο σας. Ναι, έχει αλλά... διαφορά. Είμαι... Και το μεγάλο. Πού με είδατε, στο πεζοδρόμιο όμως. Ναι, καλά, εντάξει. Όποιος δεν κάνει πεζοδρόμιο είναι εκτός πραγματικότητας. Εγώ σας είδα να χαμογελάτε και να καμαρώνετε. Αφήστε τα τώρα αυτά. Πάμε στην ναι, αλλά ουσία. Κάνω πεζοδρόμιο όμως. Ναι, εντάξει. Πάμε. Και εκεί μαθαίνω πολλά κάθε μέρα. Ναι. Όπως και εσείς μου έχετε πει, κι ένας άλλος, ο κ. Κατσαίδης. Ο πιο μικρός, ο γιος σας, τι ηλικία έχει. Έξι. Δεν ξέρω εάν σου πάει το Βασίλειο, δεν ξέρω αν επιλέξει την νομική. Να πάω στο διάλειμμα. Τι σας είπε ο Γιώργος. Όπως και ο Γιώργος ο Κατσαίδης, όπως μου έχετε πει κι εσείς, ναι. Το καλύτερο ρεπορτάζ δεν το κάνει από το γραφείο. Δεν το κάνει έξω. Από το δρόμο, από το πεζοδρόμιο. Αν το κάνεις, αλλά σταματήσαμε να κάνουμε και αυτό. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Ο κύριος Γιώργος Καλούδης είναι απόψε μαζί μας. Κάνουμε μια κουβέντα έτσι πολύ γενική, ίσως και από ένα σημείο και μετά ακαδημαϊκή, με αφορμή περιστατικά για αυτό που ονομάζουμε ποιότητα της δημοκρατίας. Ίσως μετά τις γιορτές του Πάσχα και λίγο πριν αρχίσει η καρδιά του καλοκαιριού, αυτά τα ζητήματα να έχουν μια αξία ως βάση σκέψης, προβληματισμού για την ικανότητα μιας κοινωνίας να δώσει διέξοδο στους νέους και να επανακαθορίσει ίσως έννοιες και αξίες οι οποίες μη επανακαθοριζόμενες πλήττουν την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Πάμε στα αυτοδιοικητικά πράγματα. Όπου ως επικεφαλής μιας από τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Κερκυραίων έχετε εκεί μια κατάσταση δύσκολη, συγκρουσιακή όπως βλέπω πολλές φορές, με τη Δημοτική Αρχή για πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτή την πόλη. Κακά τα ψέματα, 3 χρόνια πια ολοκληρώνει σε πολύ λίγο διάστημα η κυρία Μερόπη Ιδρέου, η δήμαρχος Κερκυραίων και Διαποντίων. 3 χρόνια ο κύριος Μαχημάρης, 3 χρόνια ο κύριος Λέσης, 3 χρόνια η κυρία Ρόδη Κράτσα Καροπούλου και ο κύριος Βλαχόπουλος, να μην το ξεχνάμε, γιατί ένας νόμος είναι η Κέρκυρα, στο Δήμο Παξίων. Σας απομένει ένας χρόνος, που ο μισός τουλάχιστον θα είναι προεκλογική περίοδος. Τι ταμείο στο Δήμο Κερκυραίων, κατά την άποψή σας, κάνετε εσείς ως επικεφαλής μιας παράταξης αντιπολίτευσης? Πρώτα απ' όλα, οι τροποποιήσεις Θεοδωρικάκου που κρίθηκαν από το 5ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ως αντισυνταγματικές έδωσαν και εκχώρησαν το 90% των αποφάσεων ενός Δήμου στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία λειτουργήσε κατά 90% με συνεδριάσεις διαπεριφοράς. Δηλαδή, χωρίς τη δυνατότητα να βάλεις ένα θέμα, να κάνεις μία αντιπρόταση κλπ. Είχαμε δηλαδή μία αυταρχική διακυβέρνηση. Πήρε αρμοδιότητες από το Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Θεοδωρικάκος, αποφασιστικό ρόλο του σώματος, ναι, και τον έδωσε στην Οικονομική Επιτροπή, όπου έχει ενισχυμένη πλειοψηφία η Δημοτική Αρχή και η Περιφερειακή Αρχή εμπροκειμένου. Και έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας, ένα ανώτατο δικαστήριο, και λέει ότι αυτή η ενέργεια του κυρίου Υπουργού ήταν αντισυνταγματική και θα κριθεί τώρα δύο τροποποιήσεις στην Ολομέλεια και το παρέπεψε στην Ολομέλεια. Όπως έχω πει σε δεκάδες πελάτες μου αλλά και σε πολύ κόσμο, ό,τι καλύτερο έχουμε σε αυτή τη χώρα από τους δημοκρατικούς θεσμούς, γιατί η δικαιοσύνη είναι θεσμός της δημοκρατίας. Η δικαιοσύνη, σωστά, γνωρίζοντας νομικά, αλλά και τις δικογραφίες όμως, μια δικογραφία, μπορείς και έχεις υποχρέωση να τις κάνεις κριτική καλόπιστη επί του νομικού και του ουσιαστικού θέματος, εάν να έχεις διαβάσει τη δικογραφία με την αναγκαία προϋπόθεση, ή και επί του νομικού θέματος, διότι γιατί δεν είμαστε στη δικτατορία, είμαστε στην δημοκρατία, όπου κατά το Σύνταγμα, αλλά ακόμα και κατά τον κώδικα δικηγόρων, η δικαιοσύνη απονέμεται στο όνομα του ελληνικού λαού. Δεν απονέμεται στο όνομα των δικαστών, ούτε των εισαγγελίων, ούτε των δικηγόρων. Στο όνομα... Και ούτε της κυβέρνησης. Και ούτε της κυβέρνησης. Στο όνομα του λαού.
Αν θυμάστε. Γι' αυτό λέμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Γι' αυτό λέμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Και βασική, θεμελιώδη συνταγματική αρχή. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι ό,τι καλύτερο έχουμε στη χώρα. Καλύτερο και από την κυβέρνηση, καλύτερο και από τους. Και από τη Βουλή. Γιατί έχει την περισσότερη ανεξαρτησία από κάθε άλλο δικαστήριο. Αν θυμάστε τότε που δίναμε, γιατί και χωρίς εσάς και χωρίς το Ραδιοφαίκε και χωρίς τον Κατσάκητη και χωρίς μερικούς άλλους. Και τώρα μου θυμίσετε το Θεμιστοκλή του Κουρουσόπουλου. Χωρίς το Θεμιστοκλή Κουρουσόπουλου, αλλά και χωρίς δύο κορυφαίους καθηγητές νομικής. Κορυφαίους, τον Κώστα Μπέη και τον Μιχάλη Σταθόπουλο, οι οποίοι καταδέχθηκαν και εξετάστηκαν μάρτυρες στις δίκες όταν τους πήρε. Στην περίπτωση του Μωρεπολέτα. Ναι. Όπως και ο Θεμιστοκλής Κουρουσόπουλος, πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συνταξιούχος. Ναι, ναι. Συνταξιούχος, αλλά έδωσε ένορκη βεβαίωση. Δεν είναι οποιοδήποτε, πέραν από την γνωμοδότηση. Ο Μιχάλης Σταθόπουλος. Και πριν ήταν. Κορυφαίος. Κορυφαίος. Διάνοια, φωτισμένο μυαλό. Και ο Κώστας Μπέης ήρθαν και καταδέχθηκαν να είναι μάρτυρες μας. Και να σας πω και το παράπονο μου προς κάποιους. Δεν έρχονταν κάποιοι. Καθόνταν από πίσω. Μόνος μου τους έπαιρνα για ένα τραπέζι το βράδυ έξω. Ξέρω. Για την αναγκαία φιλοξενία. Μόνος. Αλλά έζησαμε πολλά. Και πλήρωνα μόνος μου από την τσέπη μου. Για να το ξέρετε γι' αυτό. Όπως και με το Δικηγορικό Σύλλογο, από την τσέπη μου πλήρωνα και μόνος μου έπαιρνα προσκεκλημένους. Ρώτησα λοιπόν τον Μιχάλη Σταθόπουλο σε ένα από αυτά τα τραπέζια που εγώ του πλήρωσα και έκανα. Του λέω, κύριε καθηγητά, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι τόσο ανεξάρτητο και ό,τι καλύτερο έχουμε στην Ελλάδα? Και έχει σημασία αυτό που τον ρώτησα και θα ακούσετε την απάντηση. Μου λέει, διότι, κύριε Καλούδη, μου λέει, διότι ο πρωτοδίκης ή ο ειρηνοδίκης δεν θέλει να μετατίθεται, διότι έχει κόστος οικονομικό για αυτόν. Και έχει και μία υπηρεσιακή εξέλιξη. Και η κυβέρνηση με τις μεταθέσεις ή τις παρεμβάσεις, γιατί διορίζει. Ναι. Το δεύτερο κακό είναι ότι διορίζονται οι ηγεσίες των ανώτατων δικαστήριων. Ούτε το Πασόκ τήρησε από το 1977 την υπόσχεσή του να εκλέγονται από ένα ευρύτερο εκλογικό σώμα. Ενώ στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μου είπε, και έτσι είναι. Από την ημέρα που διορίζεται ο δικαστής μέχρι την ημέρα που παίρνει σύνταξη, είναι στο ίδιο κτίριο, στην Πανεπιστημίου, 54. Είναι εκεί. Άρα δεν μπορεί να τον πιέσει πολύ η κυβέρνηση. Παρά μόνο αυτούς που είναι λίγο πρόθυμοι, εθελόδουλοι. Και θέλουν να γίνουν πρόεδροι. Και θέλουν να γίνουν πρόεδροι. Και προσφέρονται μόνοι τους. Υπάρχουν και άλλοι που είναι υποδείγματα ανεξαρτησίας. Να σας πω τώρα επί Προεδρίας Ειρήνης. Όχι, καλό να θυμίσετε ότι ένας από τους δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας που διώχτηκε επί Χούντας ήταν ο Κυρκυραίος, ευρωβουλευτής και συγγραφέας. Πλασκοβίτης. Σπύρος Πλασκοβίτης. Και συγγραφέας. Ναι, ο Σπύρος Πλασκοβίτης. Λοιπόν, με υψηλό ανάστημα. Ναι, συμφωνούμε. Το Συμβούλιο της Επικρατείας λοιπόν και το βλέπουμε στο τώρα. Στο πρακτικό πάμε. Στο πρακτικό, ακούστε, έχουν βγάλει. Στην ερώτησή μου. Ναι, για τα τέλη κυκλοφορίας παραγράφονται στα 5 χρόνια. Για οφειλές στον ΕΦΚΑ, οι πρόσφατες αποφάσεις παραγράφονται στα 10 χρόνια. Οφειλές προς το δημόσιο παραγράφονται στα 10 χρόνια. Όχι στα 20 που οι μνημονιακοί νόμοι επέτασαν. Εγώ σας τεκμηριώνω γιατί είναι ό,τι καλύτερο έχουμε στην Ελλάδα. Πρακτικά τώρα. Δημοτική αρχή. Δημοτική αρχή. Λοιπόν, η πραγματικότητα, η κρίση και η αξιολόγησή σας. Λοιπόν, ο χρόνος είναι παρδαμάτων. Οι δρόμοι είναι άθλοι. Εγώ θυμάμαι έναν αραβόνα ιδιότυπο στην αρχή της θητείας της κυρίας Ιδρέου. Όχι, δεν είναι αραβόνας. Εγώ θυμάμαι μια καλή διάθεση. Η καλύτερη. Να σας πω τώρα ποια είναι η κατάσταση. Τρία χρόνια μετά. Οι δρόμοι και στο κέντρο της πόλης με λάκκους. Φτιάχνονται όμως. Γίνεται τώρα. Εξελίσσονται κάποιες μικροεργολαβίες. Αστεία μπροστά στις ανάγκες της πόλης. Με λάκκους. Ελάτε κάτω από το γραφείο μου. Με βρίζει η γειτονιά. Τα έχουμε πει τόσες φορές. Ναι. Είσαστε όμως στη νέα πόλη, δεν είσαι στην παλιά. Ναι, είμαι στη νέα. Δεν πήρατε απόφαση να γίνετε πιο. Να εξελιχθείτε. Δεν έχω τη δυνατότητα. Να έχετε ένα νεοκλασικό. Να... Την οικονομική. Χωρίς φωτισμό και με λάκκους και στα τουριστικά χωριά. Το ξαναλέω. Χωρίς διαγραμμίσεις. Χωρίς διαβάσεις. Στο 90%. Οι κάτοικοι στα χωριά μας είναι έξαλλοι. Έξαλλοι. Οργισμένοι. Απογοητευμένοι. Και με την κυρία Κράτσα. Στο χωριό σας, για παράδειγμα, με το 20 μου. Μην το αναφέρετε ως παράδειγμα το χωριό μου. Όχι. Μου είπαν όμως ότι αν δεν γινόταν. Είναι από τη φύση τους επαναστατικοί άνθρωποι. Μέχρι 25 Μάρτη
Εάν δεν γινόταν ο δρόμος που ανεβαίνει πάνω και τα προβλήματά του, τότε το καλοκαίρι από το Πάσχα και μετά είπαν δεν μπορεί να γίνει. Και όμως δεν έγινε. Ναι. Νερό. Το, νερό δεν το θέμα του νερού δεν συζητήθηκε ποτέ. Ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι το... εννοείται του νερού, εννοείται τη ποιότητα του νερού και των τιμών του νερού, τι ακριβώς εννοείται. Εάν πρέπει ή όχι να συνεχίσουμε να διεκδικούμε νερό από τα φράγματα στο Ρικίνι, τέλος πάντων στο Βόρειο Συγκρότημα, για να γίνω πιο κατανοητός. Υποτίθεται πως ναι. Η δε κυβέρνηση έχει πει και έχει διαρρεύσει. Και πού είναι το αυτό. Το έχουμε δώσει εμείς πρώτοι ως πληροφορία ότι θα γίνει με ΣΔΙΤ, με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και θα είναι χρηματοδότηση όσον αφορά το κομμάτι του δημοσίου από το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν τα ξέρουμε. Ναι. Θα γίνει. Θα. Ναι, αλλά ο Δήμος θα. Και η Δήμαρχος δεν διεκδικήσε. Δεν ζήτησε. Η ΔΕΔΕΙΑΚ είναι ένα όργανο πολυμελές βέβαια, αλλά όπου ο ένας δεν γνωρίζει τον άλλον, διότι δεν έχει συνεδριάσει ποτέ. Ναι. Το Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι, ζωντανά. Δεν έχει συνεδριάσει. Μόνο με τηλεδιασκέψεις. Τώρα θα γνωριστούν. Ναι, τώρα θα μετά από 3 χρόνια. Και διαπεριφοράς. Ακόμη καλύτερα. Τώρα θα γνωριστούν όμως. Πέραν από τη διοικητική κατάσταση σήμερα της ΔΕΙΑΚ και μια παραλυσία γενικότερη που υπάρχει, όσον αφορά το νερό. Νερό λοιπόν τώρα. Και στα τουριστικά χωριά, το καλοκαίρι έχουμε μεγάλες διακοπές. Για να μην σας τα πω όλα έτσι, εντάχει. Τι άλλο να σας πω. Να σας πω ότι ο Δήμος, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν ελέγχει τίποτα. Τι εννοείται δεν ελέγχει τίποτα. Μήπως ελέγχει το λιμάνι το παλιό της πόλης. Δεν το Μήπως ελέγχε. Μεταβιβάστηκε. Το ελέγχατε κι εσείς όταν ήσασταν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ελέγχαμε. Τι ελέγχατε. Το ελέγχαμε. Είχατε ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρα. Δηλαδή, τι κάματε στο λιμάνι, για να καταλάβω. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Σύμβουλο που είχαμε ναι. στη διοίκηση του Όλκη από το 2000 και μετά. Ναι. Μέχρι το 2000 είχαμε λιμενικό ταμείο και ήμασταν αφεντικά στον τόπο μας, έτσι. Ναι, εντάξει. Ναι. Άρα και, αυτό, και ένα Διοικητικό Συμβούλιο που διόριζε τα κόμματα. Ναι. Ναι. Δεν θα σας πω όχι. Τι διαφορά. Ναι. Ελέγχαμε τα πράγματα. Παράδειγμα, το πάρκινγκ στο παλιό λιμάνι. Το ελέγχαμε. Ναι. Το ελέγχαμε. Ελέγχαμε το νέο φρούριο. Το ελέγχαμε. Μα δεν είχε σχέση με τον οργανισμό. Όχι, αλλά λέω τι ελέγχαμε. Και το νέο φρούριο είχε να κάνει με ένα αγωνιστικό φρόνημα και μια δική ναι. σας προσωπική προσπάθεια. Ναι, ναι. Στην οποία συμμετείχε ο Χρήστανθος Αλής, κακά τα ψέματα. Εγώ μ' αρέσει να θυμάμαι που είχε πάντα συμμετείχε, ασφάλως και τον συμμετείχε. Καημένο τον Θόδωρο του Φαγωγέννη, έφυγε και η γυναίκα του πρόσφατα από τη ζωή. Και οφείλουμε κάποια πράγματα να τα δούμε στη βάση του προσωπικού ακτιβισμού. Όχι δεν ήταν αποτέλεσμα γενικότερων πολιτικών. Θα έλεγα ότι ήταν. Πού ήταν αυτό το πράγμα, για να πείτε. Υπήρχε, δηλαδή, χωρίς ακτιβισμό δεν καταχθάς τίποτα. Ναι, αλλά είχαμε να κάνουμε με ένα μπούσουλα όσον αφορά τα ιστορικά μνημεία της Κέρκυρας από το Υπουργείο Πολιτισμού. Όχι. Πήγατε, τσαμπουκαλίστηκα για να χρησιμοποιήσω μία λέξη του συνηθισμένη πια και το πήρατε αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι δεν καταφέραμε να κάνουμε τίποτα παίρνοντάς το. Τίποτα δεν κάναμε. Δεν καταφέραμε να δείξουμε μνήμες, ιστορίες, παραδόσεις. Τίποτα δεν κάναμε από αυτά, κύριε Καλούδη. Και σε αυτά καμία Μενδώνη και κανένας Βενιζέλος και κανένας άλλος δεν μπορεί να έχει λόγο και ρόλο. Δεν πιστεύω να διαβάζετε εκείνη η διαθήκη. Όχι, όχι. Κόκκινο βιβλίο. Όχι, όχι. Διαβάζω κάποια αιτήματα και παράπονα πολιτών που μου τα έχουν θέσει. Όπως. Αυτό διαβάζω. Φαντάζομαι δρόμο. Αγροτική οδοπία. Ναι, και είναι μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα. Ανύπαρκτο. Δεν υπάρχουν, όχι απλώς δεν έχουν. Συμφωνώ. Έχουν δίκιο. Όπου και αν πάω μου βάζουν. Το πρώτο είναι η αγροτική οδοπία. Ναι. Εχθές στο Σοκράκη, μετά τη Λιτανία, στο καφενείο. Δεν μπορώ να πάω να μαζέψω τις ελιές μου, λένε. Ναι, δεν μπορώ να περάσω ούτε με τραχτέρ και να πάω. Δεν σας λέω απλά πράγματα. Δεν σας λέω τώρα να κατακτήσει ή να επανακατακτήσει η κυρία Ιδρέου και η ομάδα της το νέο φρούριο. Αγροτική οδοπία. Δεν διεκδίκησε, δεν αγωνίστηκε, δεν έφερε χρήματα, δεν έκανε τίποτα. Και εκεί που πάει να γίνει κάτι στο άλσο της Γαρίτσας υπάρχει μία μονοδιάστατη αντίληψη. Δεν υπάρχει ο αναγκαίος ελιγμός. Δεν έχει αγωνιστικό φρόνημα ο Δήμος.
Δηλαδή, ο Δήμος έπρεπε να έχει κοινωνικό πρόσωπο. Έπρεπε να έχει πάει μπροστά, να έχει βγάλει ψήφισμα και να πιέσει την κυβέρνηση για το ηλεκτρικό. Ότι οι τιμές του ηλεκτρικού είναι η θέση μου. Και αν θέλει το Πασόκ να ανακάμψει, έπρεπε να έχει πιο αγωνιστική στάση για το ηλεκτρικό. Η τιμή του ηλεκτρικού είναι κοινωνικό αγαθό. Το Πασόκ είναι συνδική την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Το ξέρετε αυτό. Το Πασόκ. Το Πασόκ, ποιος εγώ. Στην Κεντρική Επιτροπή του Κινάλ εγώ είμαι. Ο Αλεξάκης είναι. Και τον έχει βάλει νέα ηγεσία του Κινάλ να είναι η τριμελής γραμματεία που θα κάνει τις εκλογές εδώ πέρα και θα έχει υποπτικό ρόλο. Εγώ τον έβαλα. Το Πασόκ συνδικεί την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Και την κρίση που κάματε στην Κράτσα να την κάνετε και στο πολιτικό και κοινωνικό χώρο που έχετε μια αναφορά. Δίκιο έχετε. Με συγχωρείτε πολύ και εγώ. Εγώ είμαι δίκαιος. Εγώ δεν δίκιο. Είδα η παράταξη που στήριξε το Πασόκ. Ήρθε ο Γεωργάκης ο Παπανδρέου στην Κέρκυρα να τον στηρίξει, να μου βγάλει μια ανακοίνωση και να μου πει για τους διορισμούς από το παράθυρο ή να μου πει για αυτή την περίφημη σύμβαση. Την είδατε που την έκρινε το ελεκτικό συνέδριο, το άλλο τρίτο δικαστήριο, ανώτατο δικαστήριο της χώρας, ότι δεν υπακούει στη χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Το είδατε αυτό? Απολογητές, επομένως. Γιατί πολιτικό σύστημα, γιατί όραμα μπορούμε να μιλήσουμε για αυτή την κοινωνία? Μα τα κόμματα δεν έπρεπε να είναι αυτά τα οποία πρέπει να οργανώσουν το λαό? Και τα κόμματα γενικά και αόριστα όχι. Τα μέλη των κομμάτων σε μια συγκρουσιακή κατεύθυνση αναγέννησής τους, δημοκρατία. Εγώ ξέρω ότι ήσασταν στην Ομαρχιακή Επιτροπή Κέρκυρας του Πασόκ, κυβέρνηση του Πασόκ, με καλές σχέσεις με τον Ανδρέα Παπανδρέου και κατά το κοινό λεγόμενο τους αλλάζατε τα πέταλα στην κριτική και στη σύγκρουση. Έτσι δεν είναι? Και είχατε κηρύξει και υπουργούς, συντρόφους και συναγωνιστές. Και με έχουν καθαρέσει κιόλας. Persona non grata. Το κάνατε αυτό. Φυσικά και το και τώρα δεν το κάνουνε. Τώρα κάνουμε δημόσιες σχέσεις. Πώς θα πάμε στην Αθήνα να συναντήσουμε έναν υπουργό να μας θυμηθεί εν τη βασιλεία του? Με μνησόν μη εν τη βασιλεία σου, κύριε. Αυτό είναι το σύστημα. Δεν παράγουμε πολίτες, παράγουμε υπηκόους, παράγουμε οπαδούς. Σύγκρουση. Αλλά η σύγκρουση να έχει και ένα περιεχόμενο και ένα όραμα και μια ουσία διεκδίκησης. Έχουμε ένα λεπτό, πείτε το. Για το ένα λεπτό θέλω να σας πω το εξής. Μην μου διαβάσετε ποίημα. Όχι, όχι ποίημα. Έτσι που σας λέω, μια κόκκινη ατζέντα. Ναι, ναι, η κόκκινη ατζέντα. Καλό είναι αυτό. Για πάδες λοιπόν. Σε ένα βασικό αγροτικό δρόμο έχει 25 χρόνια να πέσει ασφάλτος. Κεντρικό αγροτικό δρόμο. Ναι, όπου είναι τα περισσότερα χρήματα γιατί είναι και αγροτικό χωρίο για πάδες. Αυτό τα λέει όλα. Ναι. Οι δρόμοι, η περιφερειακή αρμοδιότητα. Χαλίκι δεν έχει πέσει. Τίποτα. Τι άλλο να πω. Αυτά είναι απλά πράγματα. Είναι πολύ απλά. Και η κυρία Κράτσα και η κυρία και η συνολικά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έχουν τεράστια ευθύνη για αυτά τα 3 χρόνια. Ναι. Τεράστια ευθύνη. Στην περιφέρεια όμως έχω την αίσθηση ότι μοιράζεται την ευθύνη εν μέρη με πρόσωπα και το κίνημα αλλαγής. Δεν έχετε άδικο. Έτσι, δηλαδή εγώ βλέπω πρόσωπα που έχουν ρόλο στην διαχείριση και του Δήμου και της περιφέρειας. Δεν έχετε άδικο. Έτσι. Τι λοιπόν, να σας πω, ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας, να έχουμε καλό μήνα. Πάντως, ελπίζω η ειρήνη να κερδίσει αυτό το μήνα. Εάν τα κόμματα της αντιπολίτευσης θέλουν να ανέβουν, πρέπει να νοιάζονται περισσότερο για το λαό. Και έχουν ποιότητα, κύριε Καλούδη μου. Ναι. Και, δηλαδή την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος που ο κόσμος παίρνεται τώρα και δεν έχει να το πληρώσει, δεν έπρεπε να επιτρέψουν στην κυβέρνηση Μητσοτάκη να το αυξήσει έτσι. Να πω τώρα κάτι. Μπορεί να καταλάβει τον Golden Boy και τον Golden Girl τον πόνο της γιαγιάς που παίρνει 500 ευρώ ή και λιγότερα? Όχι, μα σας είπα, δεν νοιάζονται. Όταν παίρνει 2 χιλιάρικα, όταν έχεις αιρετούς αυτοδιοίκηση που αν τους έπαιρνες στην εργασία σου δεν θα παίρνανε ούτε 500 ευρώ γιατί δεν μπορούν να παράγουν κανένα έργο ενίοτε αμόρφωτοι, αστοιχείωτοι και αγράμματοι ενίοτε για να μην παρεξηγηθώ και παίρνουν χιλιάδες στη τσέπη τους στο τέλος του μήνα και δεν παράγουν ένα έργο. Ήρθε ο καημένος ένας συμπολίτης, παρακαλώ πολύ, από την υπόλοιπη Ελλάδα, άτομο με ειδικές ανάγκες και λέει: ρε παιδιά, δεν μπορούσα να αφήσω το αυτοκίνητο, δεν μπορούσα να κινηθώ στην πόλη της Κέρκυρας. Και ρωτήσαμε τον αντιδήμαρχο, που είναι υποτίθεται και ένα συμβολικό πρόσωπο στο κίνημα με ειδικές ανάγκες, των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Κέρκυρα, και είπε ότι δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Καταλαβαίνετε τώρα τι συζητάμε. Δεν νοιάζονται για το λαό. Καλό βράδυ. Είναι η τάξη, είναι μια. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Καλό μήνα να έχουμε. Και καλά γεγονότα αυτό το μήνα. Γεια σας.